Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Αριστοτρίτη σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου 2022. Βγαίνει λίγο αργά γιατί είναι φρέσκια. Ήρθε από κοντά η κουμπάρα για να... Πολύ κοντά. Από κοντά, ήρθε από μακριά κοντά. Πώς, από το σπίτι σου ήρθες εδώ. Ναι. Πόση ώρα δούμε σας. 2 ώρες. Okay. Εγώ σου πω το κόμμα Skype να μην ακούεις. Λοιπόν, το θέμα μας σήμερα είναι πώς να μην μεγαλώσουμε παιδιά τα οποία να εξελιχθούν σε νάρκισσους. Ένα ερώτημα από μια φίλη που λέει, έχει βάλει το ερώτημα στον κάτω από κάποιον άλλο βίντεο, μπορείτε να κάνετε ένα βιντεάκι για τα παιδιά νάρκισσους. Μέχρι στιγμής δεν έχω βρει στο διαδίκτυο κάτι για να ενημερωθώ, εκτός από κάποια άρθρα που δίνουν συμβουλές για το πώς να μην κάνετε το παιδί σας νάρκισσο. Φοβάμαι όμως πως γονείς με συνεξάρτηση έχουν την τάση να δημιουργούν τέτοιες προσωπικότητες. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, καταρχάς, υπάρχουν παιδιά νάρκισσοι? Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν στοιχεία τα οποία μπορούν να εξελιχθούν σε ενδεχόμενο. Ναι, νομίζω δεν μπορεί κάποιος να χαρακτηρίσει κάποιον ως νάρκισσο να δεν ενηλικιωθεί. Σωστό. Mm. Μπορεί να υπάρχει κληρονομική προδιάθεση για να αναπτυχθεί ενδεχομένως μια διαταραχή προσωπικότητας, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι από τόσο μικρή ηλικία. Συνήθως τα πρώτα σημάδια είναι στην εφηβεία. Όμως και τα παιδιά έχουν έναν υγιή ναρκισισμό, δηλαδή σε διάφορα στάδια ανάπτυξης υπάρχει ένας ναρκισισμός. Ένας εγωκεντρισμός. Ένας εγωκεντρισμός, ναι. Στα 3 με 5, μετά στην εφηβεία έχουμε έναν εγωκεντρισμό αναπτυγμένο. Γενικότερα σε όλη τη φάση της εξέλιξης υπάρχουν αναπεριόδους, αρκετά στοιχεία που μπορεί τα παιδιά πολύ φυσιολογικά μέσα στην εξελικτική τους ανάπτυξη να εμφανίσουν εγωκεντρισμό και τάση, ας πούμε, για να πάρουν όλα τα φώτα της δημοσιότητας πάνω τους. Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γνωρίζουμε όλοι εμείς που πήραμε τη μεγάλη απόφαση να γίνουμε γονείς, ότι δεν είναι μόνο από το δικό μας έτσι, χέρι το πώς εξελιχθούν τα παιδιά μας. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που συνδιαμορφώνουν την προσωπικότητα όπως θα εξελιχθεί ενός παιδιού, όπως είναι οι ιδιοσυγκρασιακοί παράγοντες, οι κληρονομικοί παράγοντες. Ο άλλος γονέας, γιατί μαζί μεγαλώνουμε τα παιδιά, δεν μεγαλώνουμε μόνο η μητέρα ή μόνο ο πατέρας. Έχει περιπτώσεις μονογονικών οικογενειών, αλλά ναι. Στην περίπτωση που είναι 2 γονείς, παίζει και ο άλλος γονιός ναι, ρόλο. Σίγουρα, σίγουρα. Και δια της απουσίας του, όχι μόνο δια της παρουσίας. Πιο πολύ δια της απουσίας του πολλές φορές. Γιατί αυτό είναι μια πολύ τραυματογόνος κατάσταση που μπορεί να τραυματίσει τα παιδιά και μπορεί, αν ιδιαίτερα ο γονιός που λείπει, που θελημένα λείπει, έτσι δεν μιλάμε για περιπτώσεις που έχει φύγει από τη ζωή λόγω κάποιας ασθένειας ή λόγω κάποιου ατυχήματος, μιλάμε για τη ζωή που η θελημένα λείπει συνειδητά, τότε μπορεί το παιδί να, λόγω της τραυματογόνου αυτή κατάστασης, να θελήσει να μοιάσει λίγο στον πατέρα του ή στη μητέρα του που έχει αυτά τα στοιχεία, δηλαδή μέσα από τον πόνο του να εξελιχθεί σε κάτι τέτοιο. Ωστόσο αυτά είναι πολύ έτσι, ακροθυγώς το θίγουμε, κάθε περίπτωση είναι μοναδική και ξεχωριστή και σίγουρα σήμερα θα δώσουμε κάποιες ενδείξεις οι οποίες με κανένα τρόπο δεν μπορούν να αποδειχθούν ως διάγνωση για κάποιον που μας παρακολουθεί. Άρα δεν μπορούμε να πούμε για έναν έφηβον ότι είναι ναρκισσός, μπορούμε να πούμε ότι βλέπουμε κάποιες ανησυχητικά ναρκισσιστικές συμπεριφορές οι οποίες μας προβληματίζουν. Ακριβώς. Και σήμερα θέλουμε να μας πεις με ποιον τρόπο μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, τι προσέγγιση να ακολουθούμε ώστε να υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες να γίνουν νάρκισσοι εξαιτίας μας. Ναι, γιατί όπως είπες, είναι πολλοί παράγοντες, δεν είναι μόνο από το γονιό που εξαρτάται. Ναι. Όταν λοιπόν είμαστε μη συναισθηματικά διαθέσιμοι, όταν έχουμε έναν τρόπο διαπαιδαγώγησης ο οποίος είναι μη ασφαλής, δεν είναι έτσι μια... Δεν μεγαλώνουμε το παιδί μας νιώθοντας εκείνο ότι είμαστε δίπλα του, τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αναπτυχθεί κάτι τέτοιο. Συναντάμε πολύ συχνά σε ενήλικες όταν λένε ότι ποτέ δεν μίλησαν μέσα στο σπίτι τους για τα συναισθήματα τους, ποτέ δεν είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν ενδεχομένως κάποια θέματα τα οποία τους ανησυχούσαν, ποτέ οι γονείς τους δεν μιλούσαν για αυτά που τους συνέβαιναν.
Αυτή λοιπόν η μη συναισθηματική διαθεσιμότητα μπορεί να οδηγήσει τα πράγματα πολύ μακριά. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει στο σπίτι. Είμαστε παρόντες, emotional presence. Μπράβο. Στο σπίτι να υπάρχει συναισθηματική μας παρουσία, τόσο για τη δική μας καλή υγεία, όσο και για την υγεία των παιδιών μας. Άρα φροντίζουμε να είμαστε παρόντες στη ζωή των παιδιών μας, για να μην τους τραυματίζουμε δια της απουσίας, να μην κάνουμε συναισθηματική παραμέληση δηλαδή. Συναισθηματική παραμέληση και φυσικά φυσική παραμέληση. Αυτό εξυπακούεται, ότι πρέπει να είμαστε ζωντανοί στη ζωή των παιδιών μας και ψυχείτε και σώματι και μέσα από τα συναισθήματα μας και μέσα από την παρουσία μας στις διάφορες εκδηλώσεις της ζωής τους που θέλουν ήδη να παρευρισκούν. Ναι, επειδή κάποιοι γονείς μπορεί να έχουν αγχώδεις διαταραχές, μπορεί να έχουν καταθλιπτικές διαταραχές, να μην ζητούν βοήθεια από ψυχολόγο, να μην ζητούν βοήθεια από ψυχίατρο, να είναι physically, να είναι σωματικά παρόντες στη ζωή των παιδιών τους, αλλά συναισθηματικά να μην είναι παρόντες, γιατί είναι βουτυγμένοι μέσα στη θλίψη. Ακριβώς. Έχουμε ευθύνη όταν έχουμε παιδιά να φροντίζουμε την ψυχική και σωματική μας υγεία πολύ περισσότερο από το να είμαστε μόνοι μας. Ακριβώς. Και να είμαστε καλά, για να μπορούμε και να έχουμε σωστό τον, να επιτελούμε σωστά τον γονεϊκό μας ρόλο, προκειμένου τα παιδιά μας να έχουν μια υγιή ψυχική ανάπτυξη. Το δεύτερο στοιχείο είναι να εφησούμε στα παιδιά ότι ο κόσμος είναι ένα πολύ επικίνδυνο μέρος, ότι έχει πολύ επικίνδυνους ανθρώπους εκεί έξω, ότι πρέπει να προστατευόμαστε συνεχώς, να μην τα αφήνουμε να παίρνουν πρωτοβουλίες, να τους τρέχουμε συνεχώς πίσω, μήπως και πέσουν, μήπως και χτυπήσουν. Α, εννοείς να μην είμαστε υπερπροστατευτικοί. Εννοώ να θεωρούμε εμείς οι ίδιοι ότι εκεί έξω. Γιατί έτσι όπως το είπες, είναι σαν να είναι καλό να τους λέμε ότι εκεί έξω είναι ένα επικίνδυνο μέρος. Να αποφύγουμε τη δαιμονοποίηση του κόσμου. Να αποφύγουμε, καταρχήν είναι και θέμα τι πιστεύουμε έτσι. Δηλαδή, αν εμείς πιστεύουμε ότι είναι επικίνδυνος ο κόσμος και ότι τα παιδιά μας κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή, τότε και να μην το πούμε, μέσα από το άθελά μας, μέσα από τα συφραζόμενα, μέσα από τον τρόπο που εμείς θα επικοινωνούμε, θα το καταλάβουν τα παιδιά. Μεταφέρουμε την ενέργεια μας. Εάν εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος είναι κακός, ακόμη και αν δεν το πω, το παιδί μου θα το πιάσει αυτό. Μα και μέσα από τη δική μου έτσι, παρουσία. Δηλαδή, αν βγούμε έξω και λέω, ξέρω, τι είναι αυτός εκεί που μας κοιτάει και μήπως κάτι θέλει και μήπως είναι, ξέρω εγώ, κάποιος που θέλει να μας κάνει κακό κτλ. Το παιδί το ακούει, δεν χρειάζεται να του πεις αυτός εκεί ο κύριος ή αυτή η κυρία είναι κακιά και θα μας κάνει κακό. Άρα πάλι πάμε πίσω στο ότι ως γονείς οφείλουμε να ψυχοεκπαιδευόμαστε και να ψυχοθεραπευόμαστε. Σωστά. Γιατί πολλές φορές κάποιος παίρνει την πρωτοβουλία να ρωτήσει για έναν παιδοψυχολόγο και λέει: έχω ζήτημα με το παιδί μου, προβληματίζει κάτι με το παιδί μου και θέλω να πάρω το παιδί μου στον παιδοψυχολόγο. Και αν του λες: εσύ ο ίδιος έχεις πάει σε ψυχολόγο, λέει: δεν χρειάζομαι εγώ το παιδί. Εάν εμείς πάμε στον ψυχολόγο, εάν εμείς διορθώσουμε τα δικά μας, πολύ πιθανό να μην χρειαστούν τα παιδιά μας. Υπάρχει και η λεγόμενη διαγενειακή μεταβίβαση. Mm-hmm. Μάλιστα. Το να αρνούμαστε τα συναισθήματα του παιδιού, να κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε. Να λέμε, έλα τώρα μην κλαις. Υπήρχε παλιά ένα στερεότυπο ότι τα αγόρια δεν πρέπει να κλαίνε, ότι δεν είναι αρκετά άντρες όταν κλαίνε και διάφορες έτσι χαζομάρες, οι οποίες φυσικά ελπίζω να έχουν εξαλειφθεί. Δεν σιγά που εξαλειφθήκα. Ως ένα μεγάλο βαθμό. Όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως φύλου, έχουν συναισθήματα και είναι πολύ υγιές να το εκφράζουν και αυτό δεν είναι δείγμα δυναμίας, αλλά είναι δείγμα δύναμης. Οπότε το να εκφράζει τα παιδιά το συναίσθημά του μας βοηθά να ξέρουμε κι εμείς πώς να το χειριστούμε, πώς να το ενδυναμώσουμε, πώς να το βοηθήσουμε και να έχουμε και φυσικά μια υγιή επικοινωνία μεταξύ μας. Επειδή είναι άρχιση, δεν ξέρουν πώς να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, ούτε πώς να τα διαχειριστούν και χρησιμοποιούν τους άλλους ανθρώπους ως μέσα διαχείρισης ή εκτόνωσης του συναισθήματός τους. Άρα μάθουμε τα παιδιά μας να τα διαχειρίζονται τα ίδια τα συναισθήματά τους, ο λιγότερες πιθανότητες να καταλήξουν άρχιση. Αν εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη στιγμή έχω θυμό και πρέπει κάτι να τον κάνω αυτό το θυμό, παρά να τον ξεφορτωθώ πάνω σε κάποιον άλλο, τότε θα μου είναι πιο εύκολο να το πράξω καθώς μεγαλώνω
παρά να γίνω αύριο ένας, ξέρω εγώ, διευθυντής σε μια εταιρεία και επειδή είμαι θυμωμένος να ξεσπάω πάνω στους υφισταμένους μου, βρίζοντάς τους, μειώνοντάς τους, επικρίνοντάς τους και με λίγα λόγια κάνοντάς τους mobbing. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι να μάθουν τα παιδιά to own their feelings, λέγεται στα αγγλικά, να τους ανήκουν τα συναισθήματα τους, να συνειδητοποιούν ότι είναι δικά τους τα συναισθήματα τους και ότι οφείλουν να τα διαχειριστούν τα ίδια, ήδη, και όχι να τα φορτώσουν πάνω σε κάποιον άλλο. Σωστά. Μάλιστα, πολύ ωραίο είναι τούτο. Λοιπόν, να μην προσπαθούμε να λύνουμε τα προβλήματα των παιδιών μας. Δηλαδή, έχει το παιδί μας ένα θέμα με έναν δάσκαλο, με έναν καθηγητή. Θα προσπαθήσουμε πρώτα να το συμβουλέψουμε, να πάει μόνο του να επιλύσει το θέμα, να αναλάβει μόνο του την πρωτοβουλία. Και αν δούμε ότι τα πράγματα, λόγω και της ηλικίας του παιδιού και λόγω και της κατάστασης έχουν ξεφύγει, στην ίστατη προσπάθεια να προσπαθήσουμε να λύσουμε εμείς το πρόβλημα. Άρα δεν είμαστε γονείς ελικόπτερα. Μπράβο. Δεν παρεμβαίνουμε, για τώρα μιλώ για τα απλά, για τα καθημερινά. Ας πούμε, έγινε μία παρανόηση μεταξύ του παιδιού μας με ενό συμμαθητή του μεταξύ τους. Είναι σωστό να συμβουλέψουμε το παιδί μας πώς να το προσεγγίσει, να το λύσουν μόνοι τους ή να δούμε τι το προβληματίζει, να προσπαθήσει μόνο του κτλ. Ή να το αναφέρει αν θεωρεί ότι ο συμμαθητής του φέρεται με άσχημο τρόπο ιεραρχικά, πώς είναι οι κανόνες του σχολείου του. Και αν δούμε ότι δεν επιλύεται το πρόβλημα, γιατί κανένας από τους φορείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη του, είναι πέρα των δυνάμεων του παιδιού μας να ανταπεξέλθει, τότε θα ανταπεξέλθουμε. Και άλλου είδους προβλήματα, όπως είναι η καθημερινή τους, ας πούμε δεν έχουν φτιάξει τα μαθήματά τους, δεν έχουν κάνει τα μαθήματά τους. Δεν είναι δική μας ευθύνη να κάνουμε τα μαθήματα του παιδιού μας. Άντε, σωρά. Ναι, δεν είναι δική μας. Μα τώρα σε ακούτε ως κόσμος που κάνει τα μαθήματα του παιδιού του. Κοιτάξτε να δεις, την πρώτη δημοτικού και στην πρώτη γυμνασίου μπορούμε να βοηθούμε τα παιδιά στο να τους δείχνουμε τρόπους για το πώς να διαβάσουν, να τους επισημαίνουμε ότι είναι καθήκον σχολικό να διαβάσουν, γιατί είναι σε μεταγραπτικό στάδιο και είναι πολύ δύσκολα στάδια και πρέπει ίσως τα παιδιά να χρειάζονται λόγω της ανοριμότητάς τους την καθοδήγηση του γονέα. Αλλά αφού πάνε στη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Δευτέρα Γυμνασίου, Λύκειο, δεν είναι δική μας ευθύνη να λύσουμε τις ασκήσεις τους. Δεν τους βοηθούμε να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι και καλύτερες προσωπικότητες με το να αναλαμβάνουμε την ευθύνη τους. Γιατί στην ουσία τι κάνουν οι γονείς οι οποίοι κάνουν τη σχολική εργασία των παιδιών τους. Στο παιδί είναι το παιδί μου, μην ανησυχείς, θα αναλάβω εγώ την ευθύνη σου. Άρα δεν μαθαίνουν να αναλαμβάνουν ευθύνες. Ακριβώς. Και να άρχισε αυτό που κάνουν συνήθως. Λένε, φταίω εγώ, φταίς εσύ. Mm-hmm. Ή φορτώνουν τις εργασίες που έχουν να κάνουν σε υφιστάμενους τους, σε άλλους. Γιατί σου έχω την κάρτα μου και κάτω το κατούδι τη που λέει η Κυπριακή. Δίνω εγώ διαταγή στη γάτα μου και κάτω στο κατακίνητο. Ακριβώς. Ή μπορεί αυτό να έχει να κάνει με τις υποχρεώσεις του στο σπίτι. Ας πούμε, έχουν υποχρέωση να καθαρίζουν το δωμάτιό του. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε εμείς από πίσω του και να μαζεύουμε. Είναι δική του ευθύνη να το κάνουν και ας την αναλάβουν αυτή την ευθύνη. Γιατί όρια, η οριοθέτηση. Ακριβώς. Αύριο θα πάνε φοιτητές, θα πάνε στρατό τα αγόρια. Και ξαφνικά θα βρεθούν στο σημείο που θα πρέπει να στρώνουν το κρεβάτι τους, να καθαρίζουν το χώρο τους και να μην μπορούν να το κάνουν γιατί δεν υπήρξε κάποιος προγενέστερα ο οποίος να τους βάλει τον κανόνα και το όριο ότι ξέρεις, έχεις την ικανότητα λόγω της ηλικίας σου και της φάσης που είσαι να καθαρίζεις το χώρο σου. Δεν είναι υπηρέτη σου ο γονιός σου να σε τρέχει έξω πίσω και να καθαρίζει αυτός αυτά που είναι δική σου ευθύνη καθαρίζεις. Okay. Άρα είναι σημαντικό να υπάρχει οριοθέτηση και γενικότερα να μην θεωρούμε ότι πρέπει εμείς να λύνουμε τα προβλήματα των παιδιών μας. Επαναλαμβάνω, όταν αυτά είναι προβλήματα καθημερινότητας και απλά πράγματα και δεν ξεφεύγουν. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα σοβαρό bullying στο σχολείο, εννοείται ότι θα κάνουμε κάτι, έτσι. Ναι, ναι. Αν έρχεται το παιδί μας σπίτι τραυματισμένο, σωματικά, ψυχικά, ψυχολογικά, και βλέπουμε ότι δεν μπορεί από μόνο του να το χειριστεί, εννοείται ότι θα κάνουμε κάτι γι' αυτό. Ή όταν θα πρέπει το παιδί μας να αποφασίσει για το τι πρέπει να σπουδάσει π.χ. που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πτυχή της ζωής του, η οποία μπορεί και να είναι και ανώριμο, όχι μπορεί, όλα τα παιδιά πιστεύω ότι έχουν δυσκολία στο να επιλέξουν το επάγγελμά τους στα 17 τους.
Οπότε εκεί μπορούμε να βοηθήσουμε μπαίνοντας τα σε ένα σύμβουλο, κάνοντας τους μέσω ενός ειδικού ένα τεστ ή γενικότερα συζητώντας μαζί τους, δίνοντας τους κάποιες επιλογές, λέγοντας τους τη γνώμη μας. Δεν μιλάω για τέτοια ζητήματα. Μιλάω για πιο απλά ζητήματα όσον αφορά το να μην λύνουμε τα προβλήματα των παιδιών μας. Ένα άλλο στοιχείο είναι να μην φερόμαστε με δικαιωματικότητα. Δηλαδή να μην δείχνουμε στο παιδί ότι δικαιούμαστε τα πράγματα, ότι είναι όλα μας ανήκουν, είμαστε εμείς οι αρχηγοί. Το sense of entitlement, η αίσθηση κυριότητας. Ναι. Φερόμαστε εμείς ήδη με αίσθηση κυριότητας. Εγώ είμαι και κανείς άλλος. Ναι. Δηλαδή θέλω να ικανοποιήσω τη δική μου ανάγκη, δεν με ενδιαφέρει η δική σου ανάγκη, δεν σου το επιτρέπω αυτό, δεν σου το επιτρέπω το άλλο. Δηλαδή υπάρχει αυτή η έντονη αίσθηση δικαιωματικότητας, το οποίο μπορεί το παιδί να το τραυματίσει και να το κάνει να φέρεται και εκείνο δυνάμει έτσι. Να το μάθει, να κάνει καθρέφτισμα μετά το παιδί. Mm-hmm. Έτσι λειτουργούμε. Εμείς είμαστε και κανείς άλλος. Αυτό το βλέπεις πολύ συχνά στο σχολικό περιβάλλον. Αν υπάρχει ένα παιδί που κάνει bullying στα άλλα τα παιδιά, μπορεί να τύχει να γνωρίζει στο γονιό εκείνο του παιδιού και να είναι και εκείνο ένα ενήλικα. Σίγουρα. Όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Όχι, είπα πάρα πολύ μεγάλες περιπτώσεις. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό. Μπορεί. Γι' αυτό και εμένα η γνώμη μου είναι ότι το bullying δεν είναι φαινόμενο σχολικό. Είναι φαινόμενο κοινωνικό. Αφορά όλη την κοινωνία, δεν αφορά μόνο το σχολείο. Δηλαδή, αυτό που έχει την τάση να κάνει εκφοβισμό, δεν επιλέγει συνειδητά το σχολείο να την κάνει. Δεν λέει, α, θα κάνω στο σχολείο είναι ο τόπος που κάνουν bullying και σε όλους τους υπόλοιπους τόπους δεν κάνουμε bullying. Θα είμαι ένας γλυκούλης. Ναι. Κάνει παντού bullying. Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι συνήθως αυτός που κάνει bullying έχει και ένα γονιό που κάνει bullying. Συνήθως. Να τους περάσει. Ναι. Λοιπόν. Το επόμενο στοιχείο είναι όταν δεν αφήνουμε το παιδί μας να βιώσει απογοήτευση. Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να απογοητεύεται. Δεν πρέπει να λυπάται, ότι δεν πρέπει να στεναχωριέται. Και αυτό φυσικά δεν το βοηθά. Πάμε πάλι στο συναισθηματικό κομμάτι, ότι μέσα, δυστυχώς ή ευτυχώς η ζωή είναι ανήφορος, όπως λέει ο παππούς μου. Δεν είναι όλα καλά, δεν είναι παιδική χαρά. Υπάρχουν και κακές στιγμές που, αν θέλετε, να σας το πω και έτσι με πιο φιλοσοφίζουσαν έτσι, οπτική, νομίζω ότι είναι αυτές που μας βοηθούν να δούμε τα πράγματα αλλιώς. Μας δίνουν αυτά τα πολύτιμα χαστούκια για να μεγαλώσουμε, να οριμάσουμε, όσοι καταφέρνουμε να οριμάσουμε, και να προχωρήσουμε πιο μπροστά στη ζωή μας. Οπότε όταν εμείς στερούμε το δικαίωμα του παιδιού μας να εκδηλώσει την απογοήτευσή του, γιατί θεωρούμε ότι αυτό δεν είναι καλό να το κάνει, τότε επί της ουσίας δεν το μαθαίνουμε πώς να ζει. Το μεγαλώνουμε σε μία γυάλα που μέσα του θεωρεί ότι όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα θα κατεβαίνει ο Σούπερμαν και η Σούπεργούμαν, μαμά και μπαμπάς, θα μας λύνει το πρόβλημά μας και δεν θα υπάρχουν προβλήματα. Λοιπόν, το άλλο κομμάτι είναι να μην επαινούμε το παιδί μας για επιφανειακά στοιχεία και επιφανειακά χαρακτηριστικά. Δηλαδή να μην του δείχνουμε ότι η σημασία έχει, ας πούμε, που έχει ωραία μαγιά, που έχει ωραία μάτια, που είναι όμορφο, που είναι χαριτωμένο, που ξέρω εγώ, διάφορα τέτοια πράγματα, γιατί είναι σαν να του τονίζουμε ότι σημαντικό είναι αυτό. Όχι κάτι άλλο. Είναι ένα άλλο στοιχείο, είναι να μην προσβάλλουμε και να επικρίνουμε το παιδί. Το τελευταίο στοιχείο είναι να μην εκθέτουμε το παιδί μας σε κίνδυνο. Το οποίο είναι εν δυνάμει ένας παράγοντας, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει ένα παιδί στο να αναπτύξει μια αίσθηση μεγαλείου, ότι ας πούμε, εγώ τα κατάφερα, ξέρεις, πέρασα, ξέρω εγώ, περπατούσα ξυπόλυτος ανάμεσα σε σπασμένα γυαλιά και τα κατάφερα, ξέρω εγώ, διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία μπορεί να κάνουν το παιδί να νομίζει άλλα πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, να έχουμε μια πολύ κοντινή σχέση με το παιδί μας μέσα από τη συναισθηματική νοημοσύνη,
να το επαινούμε για τα ψυχικά του χαρίσματα και αυτά με τρόπο που να μην το κάνουμε να νιώθει ότι αυτό είναι και κανένα άλλο, να αναπτύσσει την αλληλεγγύη, τον αλτρουισμό, τη συνεργασία, την ενσυναίσθηση, τη φροντίδα, την αγάπη και όλα αυτά δίνοντας του ταυτόχρονα και την δυνατότητα να είναι αυτόνομο, να παίρνει πρωτοβουλίες και να παίρνει τις ευθύνες του που αντιστοιχούν στην ηλικία που βρίσκεται. Τι γίνεται στην περίπτωση που παρατηρούμε ναρκισσιστικές συμπεριφορές στα παιδιά μας, πώς το διαχειριζόμαστε, πώς τους μαλώνουμε, πώς τους διαπαιδαγωγούμε. Δηλαδή μπορεί παρατηρήσω στην πράξη ότι το παιδί μου έχει λειτουργήσει με έναν ναρκισσιστικό τρόπο. Τους το επισημαίνουμε, τους λέμε ότι αυτό που κάνεις είναι αυτό, δεν είναι ωραίο, τους εξηγούμε τον λόγο γιατί δεν είναι ωραίο, τους κάνουμε κουβέντα μαζί τους και αν δούμε ότι το παιδί έχει έντονη αυτή την τάση, τότε παίρνουμε το θάρρος και τη δύναμη να ζητήσουμε υποστήριξη από κάποιον ειδικό της επιλογής μας για να μας βοηθήσει στο να μπορέσουμε να ευφυσίσουμε στο παιδί μας έστω και τεχνικές συναισθηματικής νοημοσύνης για να μπορέσει λίγο αυτό να στρογγυλέψει. Γιατί μπορεί να έχει το γονίδιο, να έχει την προδιάθεση, αλλά ωστόσο αν εμείς το περιβάλλον μπορέσουμε και του δώσουμε τις δυνατότητες μιας ανάπτυξης της συναισθηματικής του νοημοσύνης περαιτέρω, τότε αυτό μπορεί να γίνει λίγο πιο στρογγυλό και πιο διαχειρίσιμο και άρα να έχουμε ένα λειτουργικό παιδί, το οποίο μπορεί να έχει κάποια στοιχεία, αλλά παρόλα αυτά μπορεί να επιβιώνει και αυτό, αλλά και γύρω του. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντως, εγώ θέλω να μαρτυρήσω ότι έχω δει παιδιά στην εφηβεία με ναρκισσιστικά στοιχεία, τα οποία μετά από εντατική ψυχοθεραπεία στρογγύλεψαν, αυτό που είσαι εσύ. Μπόρεσαν να έχουν πιο λειτουργική προσωπικότητα και γεστρή προσωπικότητα. Ευχαριστούμε.